Ήταν παρέα με το Χάρη Κλίν μία ολόκληρη ζωή. Ο κύριος Σπύρος Ιωαννίδης από μικρός θυμάται τον Βασίλη Τριανταφυλλίδη να παίζουν μαζί στους δρόμους της Καλαμαριάς. Αδυνατή να πιστέψει ότι έφυγε από τη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή. Πήγε στην Αθήνα, γύρισε μερικά έργα, μετά πήγε στη Αμερική. Και έφερε τη, βλέποντας εκεί τους διάσημους Αμερικανούς κομικούς pop-hop και σαν πρωταγωνιστή, έφερε τη σάτυρα στην Ελλάδα και είχε πολλές, ας πούμε, επιτυχίες τόσο στη σάτυρα όσο και σε μερικά έργα τα οποία γύρισε. Πόνο και θλίψη έχει προκαλέσει ο χαμός του Βασίλη Τριανταφυλλίδη στη γειτονιά του, στην Οδό Κομνηνών. Όπως επισημαίνουν, χάθηκε ο δικός τους Βασίλης, ο καλαμαριώτης τους. Άνθρωπος, και όταν λέω άνθρωπος με αλφα τεράστια, δηλαδή ποτέ δεν είπε, ξέρετε, είμαι ένας φτασμένος καλλιτέχνης που το όνομά μου έχει φύγει έξω από την Ελλάδα. Η γειτονιά του, εδώ, όλοι τον αγαπούσαν, εδώ μεγάλωσε. Θα μας λείψει πάρα πολύ, γενικά εδώ στην Καλαμαριά όλοι. Πολιτικός σημαίνει τρός και είναι καημός. Ο Χάρη Κλίν γεννήθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη στις 7 Μαΐου του 1940 από οικογένεια πόντιων προσφύγων. Εξαιτίας δυσμενών οικονομικών συνθήκων αναγκάστηκε να δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία. Και ήταν ένας αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης, ένα πολύ μορφωμένο παιδί, εισήγαγε τη σάτυρα στην Ελλάδα τότε που έλειπε από εδώ πέρα και σάτυρα καλή. Η συμμετοχή του στη βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη άλλαξε τη ζωή του, καθώς εκτός από το πρώτο βραβείο κερδίζει την πρόταση του Οικονομίδη να τον ακολουθήσει στην Αθήνα. Η συμμετοχή του στην ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά» και τα 201 καναρίνια στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά και οι πρώτες του θεατρικές εμφανίσεις στα θέατρα Ακροπόλ και Χατζηχρίστου τον κάνουν ευρύτερα γνωστό. Το 1964 ταξίδεψε για μερικές εμφανίσεις στο Μόντρεαλ. Αυτή η περίοδος της ζωής του κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια, κατά την οποία δούλεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά σε κέντρα της ελληνικής διασποράς. Στο Σικάγο παντρεύεται τη γυναίκα του, τη Χαρίκλια, και αποκτά 3 παιδιά. Ο θάνατος του γιου του, Νίκου Τριανταφυλλίδη, πριν από 2 χρόνια τον σημαδεύει. Από τότε άρχισαν και τα προβλήματα υγείας και τελικά έφυγε χθες από ανακοπή καρδιάς. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφωσός του Σωτήρου στην Καλαμαριά. Ενώ ο σωρός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί της Παρασκευής. Η οικογένεια επιθυμεί αντί Στεφάνων να στηριχτούν οικονομικά τα παιδικά χωριά σως.